Επισκεφτείτε το κανάλι μου και αν σας αρέσει το περιεχόμενο, subscribe. Μαλάκα, ακόμη δεν άρχισε το βίντεο και τους λέει subscribe. Όταν χρειαστώ έναν ηλίθιο να με ζαλίσει την μπούτσα, θα σε φωνάξω. Προς το παρόν, φύγε. Βρε το και γαμίσου. Εσύ γαμίσου. Μαλώνω συχνά με τον εαυτό μου. Λοιπόν, έχουμε νέα χειροποίητα αστεία με τον Τζακ Νόρις. Φύγαμε. Ο Τσακ Νόρις δεν χρειάζεται όπλο, μόνο σφαίρες. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να πιει πάρα πολύ χωρίς να μεθύσει και να μεθύσει πάρα πολύ χωρίς να πιει. Ο Τσακ Νόρις δεν χρειάζεται προφυλακτικό. Μπορεί να δώσει εντολή στα σπερματοζωάρια του μόλις δουν το ωάριο να το δολοφονήσουν. Ο Τσακ Νόρις στο κάουντερ δεν αγοράζει αλεξίσφαιρο. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να χέσει με κατάλληλο τρόπο ώστε να μην χρειαστεί σκούπισμα. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να γαμίσει παρθένα χωρίς να την ξεπαρθενιάσει. Βασικά τυχαίνει αυτό. Αλλά όχι στον Τσακ. Αυτός το κάνει επίτηδες. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να γαμίσει μη παρθένα και να την παρθενιάσει. Αυτό ναι, δεν τυχαίνει. Μόνο ο Τσακ Νόρις μπορεί να το κάνει. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να βγάλει συνεννόηση με γκόμενα που έχει περίοδο. Ίσως ένα από τα πιο αξιοσέβαστα κατορθώματά του. Ο Τσακ Νόρις είδε το τέλος του Toy Story 3 χωρίς να κλάψει. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να γελάσει με τα αστεία μου. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να κάνει μπάνιο χωρίς να βραχεί. Ο Τσακ Νόρις έχει κόψει τη μαλακία. Τι? Και εσύ την έχεις κόψει? Ποιος είσαι ρε φίλε, ο Τσακ Νόρις? Ο Τσακ Νόρις μπορεί να πιει καφέ γλυκό χωρίς ζάχαρη. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να ξυπνήσει με δεκαφεϊνέ. Ο Τσακ Νόρις δεν έχει περιμένει ποτέ λεωφορείο, τρένο ή αεροπλάνο. Αυτά τον περιμένουν. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να κάνει θόρυβο στο διάστημα. Μαν, το ξέρεις ότι αυτό θα το καταλάβουν ελάχιστοι, έτσι δεν είναι? Οκ, έχει δίκιο. Ο ήχος είναι αλλαγές στην πυκνότητα του αέρα. Αυτό αντιλαμβάνεται το αυτί μας και το μεταφράζει ως ήχο. Τώρα, στο διάστημα δεν υπάρχει αέρας. Οπότε δεν υπάρχει τρόπος να δημιουργηθεί ήχος εφόσον ο ήχος είναι αλλαγές στην πυκνότητα του αέρα. Και ναι, άμα δεις μία έκρηξη στο διάστημα, θα είναι σαν να βλέπεις Star Wars χωρίς φωνή. Ο Τσακ Νόρις δεν έχει ζωτικά όργανα. Δεν τα χρειάζεται. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να νικήσει τον Μπολτ στο κατοστάρι περπατώντας. Ο Τσακ Νόρις έχει κοσμοτέ και έχει μόνιμα φουλ σήμα. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να γράψει με τυφλό σύστημα, χωρίς να είναι τυφλός. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να κάνει ηλιοθεραπεία βράδυ, με συννεφιά. Και εν τέλει φίλε, ο Τσακ Νόρις είναι ο Τσακ Νόρις. Μπορεί να βγει στο μπαλκόνι το μαγουστάρι και να είναι σε φάση «Είμαι ο Τσακ Νόρις, motherfuckers!» Μπορεί να διαστρεβλώσει το χωροχρόνο και να αλλάξει τους κανόνες της φυσικής. Μπορεί να δείρει το Σογκόκου. Εντάξει, μαλακίες λέω, δεν μπορεί να δείρει το Σογκόκου. Αλλά σίγουρα τον Γκρίλιν τον ξεφτιλίζει τα μούτρα. Τελείωσε και το σημερινό βίντεο, αλάνια. Τσακ Νόρις, άμα δεις αυτό το βίντεο, κάνε κανένα like. Οκ, να μου πεις δεν ξέρεις ελληνικά, τέλος πάντων. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, να προσέχετε και γεια σας.